Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από την μέρα εκείνη που συνεχόμενοι εμπρισμοί στο κέντρο υποδοχής και κινητοποίησης άμμου δημιούργησαν προβλήματα, κατέστρεψαν παραπήγματα και σκηνές και οδήγησαν αρκετούς από τους ανθρώπους που διαμένουν στο ΚΙΠ στο ακριβώς απέναντι οικόπεδο από τον χώρο αυτό, δημιουργώντας όμως πρόβλημα στις γύρω οικίες. Σκηνές όμως δεν έχουν τοποθετηθεί μόνο στο οικόπεδο αυτό, αλλά και κατά μήκος της περιμετρικής οδού και ειδικότερα στο τμήμα από και προς με κατεύθυνση την περιοχή Καλάμη. Οι σκηνές που τοποθετήθηκαν τόσο στο οικόπεδο όσο και επί της περιμετρικής υποτίθεται ότι θα ήταν εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι ότου αποκατασταθούν και μάλιστα άμεσα οι πληγήσες περιοχές από τις εμπριστικές ενέργειες των προηγούμενων ημερών. Από πίσω μου βρίσκεται το σημείο εκεί όπου ξεκίνησαν οι εμπρισμοί πριν από 10 μέρες περίπου στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην πόλη της Σάμου. Από ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς στο πλάνο μας, έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα προκειμένου να αποκαταστατεί ο χώρος και να μπορέσουν να επιστρέψουν οι σκηνές ή τα παραπήγματα, ούτως ώστε να αποσυμβοληθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πάνω στον δρόμο. Όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει να υφίσταται. Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό προκειμένου αυτή η κατάσταση να λήξει. Οι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται και η ένταση σε αυτό το τμήμα της πόλης θα συνεχίζει να δυναμώνει.